Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάμε την εκπομπή μας κάθε μέρα, μια άλλη μέρα, εδώ στο στούντιο του Αιγαίου TV. Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά. 16 Νοεμβρίου σήμερα, ημέρα μνήμης, όπως καταλαβαίνετε, και μέρες εκδηλώσεων για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Και φυσικά θα έχουμε και εμείς στη διάρκεια της εκπομπής μας το σχετικό αφιέρωμα. Όμως σήμερα είπαμε να κλείσουμε και την ενότητα που όλοι βιώσαμε πριν από μία εβδομάδα με την δράση «Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες», λέω εγώ, γνωρίζουν καλύτερα, από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά και την συνεργασία της Λέσχης Αρχιμαγείρων, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και όλων των φορέων, ένα θέμα που έχουμε συζητήσει, αρχικώς βέβαια από την Αστυπάλαια που ήδη πέρασαν εδώ και ένα μήνα περίπου, μετά αμέσως το βιώσαμε όλοι εδώ στον τόπο μας, σε όλη του την έκβαση, και αμέσως μετά η Λέρος αλλά και η Σίμη που ακούσαμε λεπτομέρειες από τον Δήμαρχο χθες. Έτσι λοιπόν σήμερα είπαμε ότι όλη αυτή την ενότητα θα την κλείσουμε με ευχαριστίες, με λεπτομέρειες, με σχολιασμούς, γιατί ξέρετε, όταν κάτι τελειώνει, μετά στον απολογισμό πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα, αλλά να ακούσουμε και όλα αυτά που είπε και η ΣΕΦ Αργυρό Μπαρμπαρίγου στην πορεία, από τις εντυπώσεις της στους ανθρώπους του τουρισμού και όχι μόνο, στους ανθρώπους που έτρεξαν πολύ καιρό για να τα διοργανώσουν όλα αυτά άψογα. Και βέβαια, αγαπητοί μου φίλοι, στην πορεία θα έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε και να ανακοινώσουμε. Έτσι λοιπόν, χωρίς να καθυστερήσουμε ούτε εφημερίδες ούτε τίτλους τώρα, τα κοιτάμε αυτά στην πορεία της εκπομπής. Καλωσορίζουμε στο στούντιο και στην εκπομπή μας την κυρία Φωτεινή Τηλιακού και τον Γιάννη Καράμαλη, ακριβώς για να αγγίξουμε το θέμα που μόλις σας ανέφερα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Δόξα τω. Φαντάζομαι ότι τώρα λιγάκι ξεκουραστήκατε και ξαναβρήκατε τους ρυθμούς σας μετά από όλο αυτό που συνέβη, το οποίο είχε μια μεγάλη προετοιμασία, χρόνο, συντονισμό, έτσι ώστε όλα να πάνε καλά, και τουλάχιστον εμείς που το ζήσαμε πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά, κυρία Τηλιακού. Ναι, δόξα τω Θεώ. Η αλήθεια είναι ότι όλα γίνανε σε πολύ σύντομο διάστημα, δηλαδή ούτε 15 μέρες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Πιστεύω βέβαια ότι η εκπροσώπηση της Καλύμνου στη συγκεκριμένη δράση ήταν πολύ καλή, πολύ πετυχημένη. Τουλάχιστον αυτό ακούμε από τρίτους. Ναι. Και εμείς από την εμπειρία που είχαμε, αυτό που ζήσαμε ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και μας δίνει και μια ιδέα για το πώς θα ήταν αν είχαμε περισσότερο χρόνο, αν υπήρχε η δυνατότητα να έρθουν όλα τα εστιατόρια που καλέσαμε, να είχαν και αυτοί δηλαδή τη δυνατότητα για διάφορους λόγους που είπαμε ότι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν. Κάποιοι είναι ακόμη στον επίλογο της σεζόν. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Αλλά το συνολικό δημιούργημα ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο, θεωρώ. Ναι. Έτσι είναι πραγματικά, και νομίζω ότι όταν όλα αυτά θα έκλεισαν τα φώτα, όπως λέμε, όλα αυτά σιγά σιγά θα υπόθηκαν και από μέρους της κυρίας Μπαρμπαρίγου. Όμως πάμε να πούμε έτσι και άλλες λεπτομέρειες, και άλλες που ίσως εμείς δεν τις είδαμε, κύριε Καράμαλη. Έτσι, όμως ήταν μια πραγματικότητα για να πάνε όλα καλά και να είναι όλα στην θέση τους τη στιγμή που έπρεπε. Πρέπει να πούμε ότι έγιναν απίστευτες προσπάθειες. Είχαμε λίγο χρόνο, δεν είχαμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Είμαστε σε μια δύσκολη σεζόν. Όλα τα καταστήματα τα οποία απευθυνθήκαμε και οι επαγγελματίες, φανταστείτε ότι περάσανε μια σεζόν των 6-7 μηνών και τους βάλαμε σε μια διαδικασία να ασχοληθούν με κάποιο θέμα το οποίο δεν απήχε πολύ από αυτά που επαγγέλλονται, αλλά το θέμα είναι ότι είχαν κουραστεί ήδη πιο πολλοί επαγγελματίες. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι ήταν ευδιάθετοι και θέλαν να βοηθήσουν, και είδαμε και καινούργιους ανθρώπους που έχουν όρεξη τελικά και ξέρουμε ότι από εδώ και πέρα θα τους απευθυνόμαστε σίγουρα όταν θα χρειαστούμε κάτι. Ναι. Για μένα ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Μπορώ να πω ότι έγινε μια απίστευτη διαφήμιση τώρα πια,
Όποιος μπει μέσα στο site της κυρίας Μπαρμπαρικού θα δει πόσες χιλιάδες προβολές έχει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο μέσα στο πρώτο ούτε καν 24ωρο είχε αγγίξει τις 50.000 προβολές. Αυτό βλέπαμε, αυτό βλέπαμε. Ναι, φανταστείτε δηλαδή τις επόμενες ημέρες που όντως και εμείς θα το κάνουμε, γιατί δεν προλάβαμε να δούμε μετά τι έγινε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί στο site αυτό δεν το βλέπουν, δεν θα μπήκαν μέσα να το δουν καλοί. Μπήκαν να το δουν από όλο τον κόσμο. Ακριβώς, ναι. Και ομογενείς και από όλη την Ελλάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Και να πούμε βέβαια ότι πρώτα όλα ξεκίνησαν με το σκάφαντρο. Αυτή την παράδοση, την ιστορία αυτού του τόπου. Ναι. Έτσι, να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Πώς κύλησε το πρόγραμμα, κυρία Τηλιακού, γιατί κάποιοι βέβαια είναι εκτός. Ναι. Κάποιοι ίσως δεν είχαν την ευκαιρία και τη χαρά σε αυτά τα 2-3 εκπομπές τουλάχιστον που εμείς χρησιμοποιήσαμε για να ολοκληρώσουμε το υλικό να δουν. Οπότε πάμε να δούμε πώς ήταν ακριβώς βήμα προς βήμα η εξέλιξη των πραγμάτων. Είχαμε λοιπόν, καταρχήν παρέλαβε ο Γιάννης την κυρία Μπαρμπαρίγου το πρωί. Ωραία. Ευτυχώς πρόλαβε το καραβάκι, οπότε ήταν εδώ γύρω στις 9.30 ώρα, 10 παρά. Και έτσι την παρέλαβε μαζί με την Ευδοξία την Τζουγκράνη. Ωραία. Την Ξεναγώ. Την Ξεναγώ μας. Γι' αυτό την ευχαριστούσε. Την Ξεναγώ μας, ακριβώς. Και εγώ δεν μπορούσα, είχα άλλες υποχρεώσεις. Και έτσι μαζί τις κάνανε ένα περίπατο. Ναι, μια μικρή ξενάγηση. Να ο Γιάννης θα μας πει πού πήγανε. Ωραία, ωραία. Σαν ξεκίνημα που πιστεύω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να το καθιερώσουμε και πρέπει να αναλάβουν και οι αρχές μια πρωτοβουλία ώστε να μην σταματήσει να λειτουργεί και να βοηθήσουν, είναι το Ναυτικό Μουσείο. Μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έχουν αφήσει στο περιθώριο. Το αρχαιολογικό, εντάξει, το συντηρεί το δημόσιο, το καταλαβαίνω. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να επέμβει ο Δήμος. Αλλά το Ναυτικό Μουσείο τουλάχιστον, αυτό που είδα δηλαδή με την Ευδοξία μαζί, ένας απίστευτος πλούτος γνώσεων, απίστευτη ιστορία από πολύ παλιά χρόνια της Καλύμνου. Ναι. Κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν είχα ακούσει και την Ευδοξία από την αρχή μέχρι το τέλος μέσα στο Ναυτικό Μουσείο για να έχω την πλήρη εικόνα. Είχα αποστομωθεί κι εγώ. Δηλαδή το έβλεπα και δεν το πίστευα. Ναι. Πάντα ακούμε και κάποιες λεπτομέρειες που δεν γνωρίζαμε. Πρέπει να το ενισχύσουμε να το αυτό το θέμα. Έτσι. Δηλαδή το Ναυτικό Μουσείο πρέπει να το προσέξουμε. Η κυρία Μπαρμπαρίγου το καταευχαριστήθηκε. Ήμασταν 2 ώρες μέσα, είδε με λεπτομέρεια όλες τις φωτογραφίες. Έχει τραβήξει φωτογραφικό υλικό. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά, εκτός ότι τα έχει το site της μέσα, θα τα χρησιμοποιήσει και η περιφέρεια. Για διαφημιστικούς σκοπούς, σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Βέβαια. Και θα τα χρησιμοποιήσει και η κυρία Μπαρμπαρίγου από τις επισκέψεις. Γι' αυτό είναι και πρέσβυρα, έτσι. Ακριβώς. Αφού τελειώσαμε από το Ναυτικό Μουσείο, πήγαμε στο Λαογραφικό δίπλα. Mm-hmm. Ακριβώς. Είδαμε και όλο το έργο που έχουν κάνει, το πάρα πολύ μεγάλο έργο του Λυκείου Ελληνίδων, εδώ στην Κάλυμνο. Να πω εξίσου συγχαρητήρια. Και μετά, αφού τελειώσαμε, την πήραμε το αμάξι, γυρίσαμε λίγο την Κάλυμνο, πήγαμε στον Άγιο Σάβα να προσκυνήσουμε. Βέβαια. Και μετά την πήγα στην πανέμορφη κοιλάδα του Βαθύ. Δεν μπορούσα να μην την πάω εκεί. Πόσα είχε να πει για όσα. Εμείς οργανώναμε να πηγαίναμε προς τα μπροστινά μέρη. Ναι, αλλά εκείνη γεύθηκε ήδη τις πρώτες, έτσι, τα μεζεδάκια και όλα όσα έχει προετοιμάσει εκεί. Ο χρόνος περιορισμένος. Ναι, ακριβώς. Η κυρία Σεβαστή. Ήρθε για να ζήσει. Βεβαίως το κομμάτι, όχι το τουριστικό, αλλά το κομμάτι... Το γευστικό. Το γευστικό, της γης. Άρα πρωτογενή τομέα. Άρα... Προσπάθησα μέσα σε 2-3 ώρες να της δείξω όλα τα πράγματα της Καλύμνου. Από ψάρια μέχρι τα λαχανικά, μέχρι τα εσπεριδοειδή, όλα. Έτσι θα γυρίσαμε μια βόλτα στον κάμπο και μετά πήγαμε στο πολύ ήρεμο λιμάνι εκεί στο Βαθύ, τσιμπήσαμε κάτι και επιστρέψαμε. Αφού πήγα την κυρία Μπαρμπαρίγου στο ξενοδοχείο, ξεκουράστηκε λιγάκι η κυρία Αργύρο. Μετά αρχίσαμε ετοιμασίες εμείς, εννοείται αυτό. Ακριβώς. Υπήρχε το τρέξιμο το απίστευτο. Τώρα, για το δρόμενο, για να πάμε σε αυτό που. Πάμε λοιπόν τώρα στο απογευματάκι που είμαστε εκεί και την περιμένουμε. Ακριβώς. Και γίνεται βέβαια και εκεί μια όμορφη επίδειξη. Ναι, είχαν κανονίσει ένα δρόμενο. Λοιπόν, το οποίο ήταν σε κλειστό κύκλο. Γιατί. Το καραβάκι ήταν μικρό που θα μπορούσε να φιλοξενήσει, ας πούμε, την κυρία Μπαρμπαρίγου και τους 2-3 που ήταν μαζί της. Και τους συνεργάτες της που κατέγραφαν, αλλά και η ίδια που έκανε ακριβώς το οπότε, ίδιο πράγμα. Δεν είχε δημοσιοποιηθεί αυτό το κομμάτι. Φοβόμασταν κιόλας. Αν δεν θα ήταν καλός ο καιρός, θα γινόταν, οπότε λέγαμε τουλάχιστον... Και ευτυχώς ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Οπότε,
ο Δημήτρης ο Νιστάζος έκανε το καθήκον του. Λοιπόν, ντύθηκε με τη στολή του Δίτη και της έδειξε όλη την διαδικασία που γίνεται. Τι ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί μας, ακριβώς, έτσι, με την ακριβώς, στολή, ακριβώς. Με το σκάφανδρο, της εξήγησε, κατάτηση λοιπόν, τι μαζεύανε, την ιστορία με τα σφουγγάρια, που βέβαια ήδη είχε ενημερωθεί από το Ναυτικό Μουσείο και από την ξενάγηση που της έγινε εκεί. Οπότε, το είδε αυτό ζωντανό. Ναι, και έτσι, ήταν ενθουσιασμένη. Ήταν ενθουσιασμένη και για τις φούσκες τις περίφημες, mm-hmm. Το σπινιάλο. Οπότε, πραγματικά, δηλαδή, το είδε σε όλο του το μεγαλείο mm-hmm. αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα... Φόρεσε το ιστορικό το σκάφανδρο, έτσι, και έριξε ακριβώς. την παραδοσιακή του βουτιά στο λιμάνι. Ακριβώς. Είναι και ο καταλληλότερος άνθρωπος, έτσι, ακριβώς, τόσα ακριβώς. χρόνια. Και τους ευχαριστούμε πάρα mm-hmm. πολύ γι' αυτό, γιατί εμάς αυτό είναι στο DNA μας. Βέβαια, να συμπληρώσουμε ότι πλεύρησαν εκεί κοντά ο Παντελής ο Γιωργαντής, έτσι. Ναι. Και η αγαπητή κυρία Σαράφογλου έχει βάλει ένα ένθετο ναι. και το έχει αναλύσει η ίδια για όσους δεν ήταν εκεί, ναι. έτσι ώστε να ξέρουν τις λεπτομέρειες. Μα ούτε και εμείς. Οπότε πλεύρισε ο Παντελής, μπράβο Γιωργαντής, μαζί με τον Μανώλη του Γκουλιά, τον πρόεδρο των Ψαράδων, και νομίζω ότι η εικόνα ήταν πάρα πολύ όμορφη. Ναι. Άλλο ένα συλλογικό κομμάτι λοιπόν, γιατί και εκεί βγαίνει μια εικόνα ομάδας. Ακριβώς. Εγώ θα το λέω ακριβώς. και θα το ξαναλέω. Ελπίζω να μην είμαι κουραστική, αλλά αυτό είναι το νόημα. Το νόημα είναι η ομαδικότητα. Τελειώνοντας λοιπόν από το δρόμενο που είναι στο DNA μας, προχωρήσαμε στο άλλο κομμάτι, στο ακριβώς, κομμάτι της γιορτής. Ναι, ναι. Όπου εκεί είχαμε οργανώσει να είναι μια μικρή ομάδα από το Λύκειο Ελληνίδων, mm-hmm. η οποία με το που είδε την κυρία Παρμπαρίγου είχαν συντονιστεί και ξεκίνησαν το χορό. Mm-hmm. Ενθουσιάστηκε εκείνη αμέσως και άρχισε να κάνει νησιώτησα. Live μετάδοση. Νησιώτησα. Ακριβώς. Βέβαια, μόνο ένας φίλος τηλεθεατής μας είπε πως ήθελε και εκεί τον χορό λίγο του μηχανικού που δεν ήταν. Α, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν πειράζει, σε επόμενη φάση. Ναι, βέβαια. Ωραία. Όχι, είχαν επιλέξει 2-3 χορούς για να μην είναι και κουραστικό, ναι. γιατί θα πήγαινε εσμάκρος η διαδικασία. Αλλά νομίζω ότι το χάρηκε, γιατί ναι. έδωσε πολύ άλλη ζωντάνια στην όλη εκδήλωση. Τα προσκοπάκια εκεί έξω επίσης. Τα προσκοπάκια περίμεναν πειθαρχημένα τη σειρά τους. Δεν το συζητάτε. Γιατί αν θυμάστε, η εκδήλωση αυτή περιελάμβανε τον σύνδεσμο μεταξύ μαμάς, γιαγιάς μαμάς και παιδιού. Έτσι, έτσι, μπράβο. Οπότε περίμεναν πειθαρχημένα να ξεκινήσει η διαδικασία στην οποία κάνανε κουλουράκια. Mm-hmm. Εδώ θα πω ότι επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα φούρνου, γιατί δεν μπορούσαμε ούτε να περάσουμε μέσα από το πλήθος ναι, των εδεσμάτων ναι. που είχαμε, mm-hmm. Οπότε δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους φούρνους. Και αυτό αναγκάστηκε να υποθεί, ας πούμε, ότι άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με όλα αυτά ναι. να είναι απ' έξω στην αυλίτσα. Αυτός για να μην ήταν υπάρχει, ο λόγος, όχι ότι δεν θέλαμε. Για να μπορεί να κινηθεί ακριβώς, ο καθένας ακριβώς. λίγο πιο άνετα. Ναι. Αν είχαμε τη διαβεβαίωση του καιρού που δεν γίνεται για τέτοια εποχή, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ωραιότερο. Καλό, ο χώρος ήταν πανέμορφος, δεν το ναι, συζητώ. Ναι, ναι. Και το στενό όπως έχει διαμορφωθεί. Και βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ναι. πάρα πολύ όμορφο, περιποιημένο και έτσι, το παραδοσιακό στενό σοκάκι των θαλασσινών κτλ. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκδήλωση, παράδειγμα, στην αυλή του Αγίου Νικολάου, που αρχικά ήταν η σκέψη μας. Αλλά δεν ξέραμε τον καιρό. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, οπότε. Με αυτά τα δεδομένα, δεν είχαμε λοιπόν φούρνο, τα παιδάκια όμως είχαν ένα πλαστικό πιατάκι και ό,τι φτιάχνανε στην πορεία το μάζευε ο καθένας στο πιατάκι του, οπότε μετά θα πήγαινε στο σπίτι να φουρνίσει και να φάει τον κόπο του. Βέβαια. Ενώ όσο λοιπόν τα παιδάκια ασχολούνταν με τις ποδίτσες που τους έδωσε η ομάδα της κυρίας Μπαρβαρίγου, περάσαμε μέσα και να τσιμπήσουμε κάτι. Το θαύμα, έτσι. Φυσικά πριν το κομμάτι του τσιμπήματος, έπρεπε να εξηγήσουμε αναλυτικά το τι περιλαμβάνει η παραδοσιακή καλλιμνιακή κουζίνα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα πανέμορφο κομμάτι, όπου στάθηκε πραγματικά με ιδιαίτερη, θα έλεγα, και τρυφερότητα και αγάπη. Εμείς αυτό εισπράξαμε από τη συμπεριφορά της. Μία πολύ απλή γυναίκα και
έδειχνε όλο το ενδιαφέρον και την περιέργεια να ρωτήσει πώς φτιάχνεται αυτό, τι γίνεται. Αλήθεια στο καθένα αυτό. Δεν ήταν ένα πέρασμα γρήγορο και τυπικό. Ήταν υπομονετική, ευγενέστατη, ρωτούσε, έπιανε στο χέρι να δοκιμάσει. Ναι, δεν θα ξεχάσω τον τρόπο που δοκίμασε το μέλι. Αλήθεια, έτσι. Είναι όπως είναι οι γευσεγνώστες και οι ενολόγοι που δοκιμάζουν τα κρασιά. Ακριβώς. Και στεκόταν στον κάθε ένα μπροστά με ενδιαφέρον να μάθει ακριβώς από πού είναι, πώς γίνεται, την παράδοση κτλ. Οπότε πέρασε από όλους τους πάγκους. Νομίζω ότι στάθηκε στον κάθε ένα ξεχωριστά και το είδαμε αυτό σε όλο της το πέρασμα. Δεν ήταν επιπόλαιη η ματιά της και ανέλησε το κάθε τι και έδωσε την ευκαιρία σε όλους και στους ακροατές που την παρακολουθούσαν και στη ζωντανή μετάδοση αλλά και μαγνητοσκοπημένα να καταλάβουν αυτό που βλέπανε. Έτσι είναι πραγματικά. Έτσι, να δούνε δηλαδή τα παραδοσιακά μας πιάτα και πάλι φανταστείτε ότι υπήρξαν πιάτα που δεν εμφανίστηκαν. Έτσι. Γιατί και να πούμε ότι το κάθε ένα ήταν διαφορετικό. Έτσι. Δεν υπήρχε επανάληψη στο κάθε τι. Είτε αυτό ήταν θαλασσινό, είτε κρεατικό. Φέρει ο καθένας στο δικό του πιάτο, το πιο δυνατό του και ξεχωριστά. Θέλαμε δηλαδή να ασχοληθεί ο καθένας με ένα πιάτο συγκεκριμένο, να βάλει τα δυνατά του να το φέρει. Για να μπουν και στο τρυπάκι, να δούνε ο ένας από τον άλλον τι μπορούν να σερβίρουν στα καταστήματα. Γιατί και ένας απότερος σκοπός, κρυφός σκοπός, ήταν αυτός. Να αρχίσουν τα εστιατόρια να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βάλουμε την παράδοση μέσα στο εστιατόριο. Ναι. Δεν γίνεται πια να έχουμε το ψητό και τη σαλάτα του σεφ. Και ξέρετε, ήταν και ένα crash test. Στο ότι κάποιοι άνθρωποι ποτέ δεν συνεργάστηκαν ή δεν βρέθηκαν εκεί στον ίδιο χώρο. Ακριβώς. Να κάνουν κάτι μαζί, να είναι εκεί πλάι-πλάι, πείτε το. Είχε επαγγελματίες που δεν μιλάγανε και μεταξύ τους. Μπράβο. Δεν ήθελα να το πω, το είπε ο Γιάννης Καραβαλής. Και κάτσανε δίπλα, αγκαλιά. Είναι ωραίο τώρα. Είναι ωραίο να συμβαίνει αυτό. Εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να σας αναδείξουμε τα προϊόντα σας, έτσι, για να δείξουμε τη δουλειά σας, να καταγράψουμε το κάθε τι που γίνεται. Εμείς το μόνο που θέλουμε μεταξύ σας να είσαστε αγαπημένοι. Αυτό, να πούμε βέβαια ότι αρχικά ο κύριος Έπαρχος εκ μέρους και της περιφέρειας και η κυρία Άντα Καραγιάννη, που ήταν η εκπρόσωπος εκεί, έκαναν τα καλωσορίσματα, είπαν τα πρώτα σχόλια. Η κυρία Κασάρα από το Λύκειο Ελληνίδων, έτσι. Μπαίνοντας μέσα, ο κύριος Έπαρχος έδωσε το πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο είχε όλη την παράδοση και κουζίνα, η Κάλυμνος του Νόστου από την συνάδελφό μου, την Νίκη, την Νικητά Δεναρεΐση Γλινάτση. Και αμέσως μετά η κυρία Ελένη Βάρλα Σταυροπούλου, από το βιβλίο, το οποίο μην ξεχνάμε ότι χρηματοδότησε ο κύριος Γιάννης Χαλίκος, είχε μέσα την παράδοση, τη γαστρονομία, τόσο φαγητών αλλά και γλυκισμάτων, που πραγματικά και εκεί μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν τα προσπέρασε γρήγορα, γιατί τα κράτησε, τα άνοιξε να δει, να καμαρώσει, να δει φωτογραφίες, να ρωτήσει, και έχω την εντύπωση ότι υπήρξαν και τηλεφωνήματα μετά. Ναι, έτσι, βεβαίως, δηλαδή κάτι βεβαίως. Είδε, κάτι της άρεσε, έκανε και επαφές, έκανε τηλεφωνήματα, ώστε να δείξει πραγματικά ότι όχι μόνο την ενδιαφέρει, που ξέρετε, μπορεί και παρακάτω να βγει και κάτι ακόμη. Φυσικά. Έτσι φυσικά, δεν είναι. Ναι, και το ευχόμαστε. Εννοείται. Λοιπόν, θέλω να πω στο σημείο αυτό, είναι τόσο καλοί φίλοι εδώ που μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Όμως θα πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις μας, γιατί έχουμε μετά να κάνουμε και τα συμπληρώματα στο θέμα αυτό που είναι αναγκαία και να δούμε κάτι από σεμινάρια που θα γίνουν από την Περιφερειακή Μεσανεότητα και να δούμε τι γίνεται με τη γιορτή Εσπεριδοειδών. Πάμε λοιπόν γρήγορα στις διαφημίσεις μας και επαναρχόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι.